Έλα Κωστή, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, Ολυμπιακός από Πειραιά. Καλώς τώρα. Μ' ακούς? Σ' ακούμε. Καμπάνα του Αϊθαράπη. Ωραία. Αρχικά θέλω να μιλήσω με σένα, ναι, μόνο. Πες μου. Λοιπόν, εσύ την άποψή σου, τη γνώμη σου, πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει να πάει στον τελικό κυπέλλο? Κοίταξε, εγώ θα πω κάτι το οποίο που το είπα στο Άρτα, ο Λαλέφαντος δεν απάντησε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πήγε στο ΟΑΚΑ με το λεμονί να κοιτάει την κολάρα του και όχι την ομάδα του. Γιατί στο 1-0 το κάνει στο 82, ναι, και αντί να βγάλει παίχτη από την πίσω γραμμή, να βάλει τον, πώς το λένε αυτό που μοιάζει με τον Μαλούχο, ρε, τον παίχτη, τον Ελεονούση, ναι, βγάζει τον Μάριν. Ο οποίος Μάριν, ναι μεν, είναι ένας παίχτης με λίγα λεπτά καλού ποδοσφαίρου, έχει μεταπτώσεις στο 90 λεπτό, αλλά εκεί, εφόσον έχεις βγάλει τον Ασαριφάρτη, έχεις βγάλει τον Καρντόσο, θες κάτι πιο διεισδυτικό, θέλεις κάτι στο καλύτερο, στο ένασμένο κτλ. Αυτός δεν πήρε ο Λεμονής κανένα ρίσκο, δεν πήρε κανένα ρίσκο, ναι, πήγε να το πάει το μάτς το 0-0-0-1-1-0 κοντά, μην εκτεθεί, γιατί το στήσιμο που έκανε στην ομάδα του φαινόταν ότι δεν την πίστευε. Από τη στιγμή όμως που το παιχνίδι γίνεται 0-1, γιατί η ΑΕΚ είναι κακή, εκεί πρέπει να πάρεις ρίσκο. Πρέπει να βγάλεις center for το στόπερ σου. Πρέπει να βγάλεις έναν χαφ αμυντικό, να βάλεις έναν εξτρέμ. 8 λεπτά μείνανε. Το πολύ πολλέ το κάνει η ΑΕΚ 1-1. Στα παπάρια σου. Είδα λοιπόν φιλοτομαριστική συμπεριφορά του Λεμονή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ εν μέρη. Αλλά απ' την άλλη, συμφωνείς εσύ ότι από το 90 λεπτό, το 1/4, οι αεκτζίδες πέθανε όλο κάτω για να γλιτώσουνε? Κοίταξε, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και στα χάλια σου, ακόμα και στη μέτρια πορεία σου, ακόμα ακριβώς και στην εξάνδρεια σου, είσαι Ολυμπιακός, έχεις σεβασμό, δεν μπορεί να σε παραγράψουμε επειδή φέτος τα έκανες μπάχαλο και δεν δικαιούσουν να πάρεις το κύπελο, κακά τα ψέματα. Είχες παρατεταμένο δεφορμάρισμα. Είχες παίκτες που πουλήθηκαν. Είχες φορ που δεν σου βγήκανε. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Έχεις τρία χαφ. Ο Ρωμάο. Τιμωρήσανε και το Σεμπά. Τιμωρήσανε και το Σεμπά. Ναι, τιμωρήσανε το Σεμπά. Αλλά να σου πω κάτι. Ξεθάβεις το Μαρίν και δεν βάζεις μέσα το Μανθάτη. 1/4. Γιατί επειδή ας πούμε τους έβγαλε τους πιτσιρικάδες ο άλλος. Το Ρέτσο γιατί τον είχε center back και καλώς τον είχε. Θα σου, ναι, κάνω, ρε, θα σου κάνω μια παρατήρηση. Μα είχαν ταράξει στην κλωστή. Έχω τρία αμυντικά χαφ στον Ολυμπιακό να ανατρέψω το 1-2 του Καραϊσκάκη. Ναι. Και ο center forward μου, ο Ανσαριφάρτ, εκ των πραγμάτων, επειδή το κέντρο μου είναι γεμάτο. Δεν μου κάνει εμένα ο Ανσαριφάρτ. Ναι, δεν είναι ο παίκτης που έπρεπε να πάρει πιο πολλά μέτρα. Να βγει από την περιοχή, να πάρει, να μπει ένας μένα στα παπάρια του. Πρώτον αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, εφόσον βάζει τον Καρντόσο ο άλλος, θα πρέπει ο Καρντόσο να φορτωθεί. Εάν εσύ μου έχεις τρία αμυντικά χαφ και μου βάζεις τον Ανδρούτσο στη θέση του, πώς το λένε, του Καμπιάσο, πάει να πει ότι εσύ θες να μην εκτεθείς και η πρόκριση δεν τη ρισκάρεις. Και θες να φυλάξεις τον κόλο σου. Να πω λίγο και πράγμα. Ναι, αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Εμένα. Θες να με ακούσεις λίγο? Ναι. Ναι, πες μου, φίλε. Κοίταξε. Για μένα δύο πράγματα έπρεπε να σε ανησυχήσουν για το κύπελο. Πρώτον, το ότι ουσιαστικά το κύπελο έδειξες ότι δεν ενδιαφέρεσαι για μένα. Επειδή πέταξες λευκή πετσέτα παίρνοντας αυτόν τον άνθρωπο για προπονητή. Για μένα εκεί έδειξες ότι δεν ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει σωστό, το κύπελο. Σωστό, το συμπληρώνει ο Γιώργος. Ναι, και δεύτερον, το πιο ανησυχητικό για μένα που πρέπει να κάνει πολλούς Ολυμπιακούς να ανησυχούν είναι ότι βουτάει στο 90 ο παίκτης σου μπροστά στον επόπτη για να πάρει πέναλτι, λες και τον πυροβόλησα και έρχεται για πρώτη φορά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια επιτακτικά ο διαιτητής και του λέει, σήκω πάνω, μη σε κυτρινίσω. Ένας ακόμα φίλος πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Επόμενο φίλο. Ωραία, ωραία ερώτηση, ο Ολυμπιακός από την Αθήνα. Τα χαιρετίσματα μας. Για λεπτομέρειε, ποιον να πάρει προποντήρι. Ποιον που? Τελευταία στιγμή. Τον Αλέφαντο. Τον Αναστόπουλο. Το να μείνει κάρα λεμόνε, εγώ μαζί βρίσκω λογική. Με την έννοια ότι ούτω ή άλλω δεν είναι προπονητή του Ολυμπιακού την νέα χρονιά. Άρα τι είχε να χάσει ο λεμόνη. Σωστό. Να μείνει κάρα. Να μείνει κάρα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τι είχε να χάσει. Τουλάχιστον. Επόμενη γραμμή. Ναι. Και αφού έχει κάνει τη μαλακία ο Χιμένεθ και βάζει τον Βαρύ. Ναι. Τον
πώς το λένε, Πορτογάλο, τον Αλμέιδα, ο οποίος σε σπριντ 50 μέτρων τρώει το ρέτσο στο σπριντ και πέφτουν τα μαλλιά που δεν έχουμε. Επόμενος φίλος πριν το